πίστης τελειώσαμε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Math for Greeks για τη νέα σεζόν και αυτό που πρέπει να σας πω ότι είναι το χαρακτηριστικό του πρώτου καλεσμένου της εκπομπής μας είναι ότι είναι original και αυθεντικός. Είναι ένας καλλιτέχνης πραγματικά αυθεντικό. Όποιον θα ρωτήσεις, πες μου ένα χαρακτηρισμό για τον Σταμάτη Γονίδη, είναι αυτός ακριβώς. Γεια σου Σταμάτη. Γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στην πρώτη εκπομπή. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είμαι γουρικός. Ευχαριστώ που είμαι και ο πρώτος που καλέσατε και εύχομαι να σας φέρω επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι λατρεύω το νησί σου, την Κύθνο, είναι ένα εκπληκτικό νησί. Βγάζει και εκπληκτικά προϊόντα, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ το τυρί του. Έχει, αλλά και σαν το νησί, σαν νησί είναι και καταπληκτικό. Το μέλι είναι. Έχει βραβευτεί πρώτο στα Βαλκάνια, πρώτο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Είναι ένας τόπος ευλογημένος. Πηγαίνεις, είσαι κοντά στο νησί. Πάντα. Πάντα. Ειδικά όταν από τη στιγμή που θα ανοίξει ο καιρός και μετά. Εγώ είμαι πλέον ανάμεσα και Κύθνο, Αθηνά, συνέχεια, Καβοντόρο. Α, είσαι συνέχεια, ε. Σερί. Σαφέστατα τα χρόνια πιο παλιά, σίγουρα ήταν πιο δύσκολα σε ένα νησί, έτσι. Ναι. Τότε, εσύ που, τότε που αποφάσισες να το αποχωριστείς και να μπεις στα καράβια και να φύγεις, σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν τόσο όμορφα όπως τα βλέπουμε τώρα, έτσι δεν είναι. Θα φαντάσεις ότι εγώ προλάβα τότε που η ΔΕΗ, τη λέγαμε ηλεκτρική ας πούμε, δούλευε μία μηχανή και άναβε στις 9 και στις 1 έκλεινε. Να φανταστείς ότι τότε που εγώ ήμουν μικρός δεν υπήρχαν ψυγεία, ούτε τηλεόραση, ένα τηλέφωνο είχες στο νησί, στο χωριό, που εκεί περίμενες να πάρεις αν είχες συγγενείς από την Αθήνα ή ήθελες κάτι. Μεγάλη απόφαση να αποχωριστείς στο νησί και να ταξιδέψεις. Όχι, γιατί πάντα ήθελα να γνωρίσω, ήθελα να... Πάντα ήθελα να μάθω, είχα ανησυχίες, ήθελα να ταξιδέψω, να φύγω, να πάω μακριά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και η μουσική και το τραγούδι, δηλαδή σε ταξιδεύει, είναι επίδειο στην ίδια φιλοσοφία μέσα είναι αυτά. Η μουσική είναι θεραπεία, είναι ψυχική θεραπεία, είναι διασκέδαση, είναι πολλά. Η μουσική είναι αυτό που με έβγαλε εμένα από την αφάνεια. Ήταν το όνειρο που τώρα το έχω αγκαλιά. Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο που σε έκανε να πας και να ασχοληθείς μόνο με αυτό πια ή κάποιος άνθρωπος που στη δεδομένη στιγμή σε έκανε να επιλέξεις το δρόμο αυτό και να ασχοληθείς με το τραγούδι? Όχι, γιατί ήταν το πιο δύσκολο που μπορούσες να φανταστείς να κάνεις, να ξεχωρίσεις, να μπεις σε ένα κόσμο που δεν το γνωρίζεις και να γίνεις γνωστός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν άθλος. Απλά είχα επηρεαστεί από τον πατέρα μου, έπαιζε βιολί, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Μετά άκουγα στο ραδιόφωνο το Στράτο, άκουγα το Στέλιο, το Γκάτζι, το Στράτο Διονυσίου, Μανώλη Αγγελόπουλο, μετά τον Περπινιάδη, μετά άκουγα τον Πάριο, τον Δαλάρα, όλους αυτούς και καταλάβαινα ότι εγώ πρέπει να μπορώ να γίνω ένας από αυτούς κάποια στιγμή, να γίνω γνωστός δηλαδή. Ναι. Το πίστεψα το όνειρο και μετά βέβαια δεν ήταν εύκολα όλα. Σίγουρα. Υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και σιγά σιγά όταν πιστεύεις κάτι τα αγαπάς δεν σε νοιάζουν οι συνέπειες. Και έτσι... έτσι νομίζω ότι ζει και ο καλλιτέχνης, έτσι, δηλαδή ξεκινάει με ένα όνειρο, με ένα στόχο που τον ακολουθεί, ξέρω, είναι τον έλκη, πώς να το πω. Ναι, βασικά εγώ πιστεύω ότι η δουλειά του καλλιτέχνη είναι ένα παιχνίδι, είναι κάτι που ζει μέσα σε ένα όνειρο. Ο καλλιτέχνης ναι. Πρέπει να ζει και σε αυτό, πρέπει να ζει στο όνειρο για να μπορεί να το κάνει. Βέβαια, αν το χάσει αυτό το όνειρο σημαίνει ότι δεν το αισθάνεται πια. Αν καταπιαστεί με άλλα πράγματα, δηλαδή να γίνει επιχειρηματίας ή να κάνει λεφτά, μπορεί να μην μείνει διαχρονικός. Μπορεί ας πούμε, δεν τα αγαπάει αυτό που κάνει τόσο πολύ, αγαπάει ας πούμε παράδειγμα το χρήμα. Παίζει ρόλο μεγάλο λες, Εμένα η αγάπη μου μεγάλη είναι αυτό που κάνω τώρα. Και είναι ευλογία να ζεις μέσα από αυτό. Αγαπάω τη θάλασσα και το τραγούδι.
και τα δύο τα έχω. Άρα λοιπόν αισθάνομαι ευλογημένος και πολύ τυχερός. Ωραία. Εμείς θα πάμε να δούμε ένα πρώτο βίντεο κλιπ και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα. Μάτρο Γκρίκ συνέχεια με το Σταμάτη Γονίδη εδώ μαζί μου. Σταμάτη, σε τι φάση σε βρίσκουμε αυτή την εποχή? Σε τι φάση? Εμφανίζομαι στο Φρατζέλικο, σε ένα χώρο λαϊκό, ασφιχτικά γεμάτο κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αυτές τις λίγες μέρες που δουλεύουμε τώρα, πια έχουν, οι μέρες έχουν λίγο στέψει. Τρεις μέρες ή τέσσερις τώρα? Τρεις. Λοιπόν, και οι τιμές εκεί είναι πολύ χαμηλές. Βέβαια και εμείς τα χρήματα έχουμε βάλει πολύ νερό στο κρασί μας, γιατί ανάλογα με την κρίση βαντίζουμε και εμείς. Λοιπόν, και πάμε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, εγώ είμαι ειλικρινής, όταν δεν πάω καλά σε ένα μαγαζί λέω δεν πάμε καλά, ή ξέρω εγώ, πάμε μέτρια. Πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες εποχές και να μπορεί και ο κόσμος να σε δει και να... Βασικά, επειδή εγώ τώρα δεν επιδιώκω ούτε... Συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Δεν επιδιώκω ούτε το χρήμα ούτε τη δόξα, γιατί και τα δύο τα έχω ζήσει. Θέλω να περνάω καλά. Πάω και διασκεδάζω πιο πολύ. Δεν πάω για να δουλέψω. Πάω να διασκεδάσω. Αυτό είναι μια ερώτηση που ήθελα να στην κάνω παρακάτω. Στα μαγαζιά, οι επιλογές σου, στο σχήμα, στους συνεργάτες, τι είναι αυτό που βάζεις σαν κριτήριο? Να είναι μια ομάδα που θα αισθάνεσαι καλά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα, ή θα πεις θα έχω τον καλύτερο συνεργάτη, τον καλύτερο μουσικό? Θες ανθρώπους που να είναι άνθρωποι που να μπορείς να ταιριάξεις? Δεν βασίζομαι σε άλλους ποτέ. Απλά όσες φορές εγώ έχω επιλέξει το χώρο, έχω πάντα επιτυχία. Δεν με ενδιαφέρει το χώρο, ας πούμε, και βλέπω τον εαυτό μου σε φωτογραφία απ' έξω από το χώρο. Βλέπω αν αυτό έχει επιτυχία ή όχι. Το οραματίζεσαι πριν γίνει, εννοείς. Όσες φορές μου έχουν κάνει πρόταση, μπορεί να πάω και μέτρια, μπορεί να μην πάω και καλά. Όσες φορές αυτό είναι αποδεδειγμένο στο συγκεκριμένο χώρο, είχα ξαναπάρει εγώ ο ίδιος για να πάω να εμφανίζομαι, όταν είχα το έχω πετάξει. Μόλις έκανα την επιτυχία αυτή. Και η δεύτερη φορά είναι τώρα, γιατί ενώ μου έλεγε κατά καιρούς ο επιχειρηματίας και παλιά και τώρα ο συγκεκριμένος να πάω, του έλεγα θα σε πάρω εγώ πότε θα έρθω. Λοιπόν, επειδή μετά από 10 χρόνια στις μεγάλες πίστες, ο κόσμος ήταν μακριά. Μετά οι τιμές ήταν, επειδή ήταν μεγάλο το μαγαζί, λίγο αυξημένες και αναγκαστικά έπρεπε να έχουμε μειωμένα από σχολεία ή οποτεδήποτε. Για να είμαι πούλμαν και τέτοια, για να μπορεί το μαγαζί να τα απεξέλθει ή να νιώθεις εσύ καλά ψυχολογικά, γιατί ένα μαγαζί που βάζει 2-2.500 κόσμο. Ναι, βέβαια. Μόλις βάλει 500 άτομα μέσα, είναι αδιανό. Είναι άδειο, βέβαια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μαγαζί χωράει 600-650 με τους όρτους 750. Άρα λοιπόν, και 500 άτομα να βάλεις, είσαι γεμάτος. Και περνάς καλά. Και είσαι κοντά στον κόσμο. Να σε ρωτήσω κάτι. Η κρίση μας φέρνει πιο κοντά. Σίγουρα. Άρα λοιπόν. Υπήρξαν στιγμές, ας πούμε, που ήσουν σε ένα σχήμα που να γίνεται σχημενό, σε ένα μαγαζί μάλλον, να γίνεται, να είναι σφιχτικά γεμάτο, αλλά εσύ να μην περνάς καλά? Ναι, μπορεί να γίνει αυτό? Υπήρξαν, ναι. Γιατί... Υπήρξαν γιατί έτυχε, ας πούμε, να κάνω μια συνεργασία που κάποιος συνάδελφος με παρακάλαγε χρόνια και μετά από καιρό είπα το ναι, να πάω μόνο με δύο άτομα μουσικούς στο χώρο που με κάλεσε, να βάλω πλάτη που το λέμε έτσι, και εκεί δεν πέρασα καθόλου καλά και δεν ξέρω και το λόγο ακόμα. Που το έκανε, εννοείς? Που το έκανε. Α, αυτό, που το έκανε το... Αυτό το τρόπο συμπεριφοράς του, ας πούμε. Και από τότε άρχισα να προσέχω ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, αν ταιριάζω, τουλάχιστον να έχει χιούμορ ή να σέβεται όπως σέβομαι και εγώ για να κάνω μια συνεργασία. Αυτό λέω δηλαδή πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι θες το χώρο που βρίσκεσαι να περνάς καλά. Ναι. Δηλαδή δεν φτάνει απλά να είναι το μαγαζί γεμάτο, όχι, για να περάσεις καλά. Είναι και οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους που έχεις. Ειδικά τώρα, αν δεν περνάω καλά, δεν θέλω να πάω πουθενά. Δηλαδή θα μπορούσα να κάτω σπίτι μου και να γράφω τραγούδια. Ή να κάνω κάποιες εμφανίσεις στο εξωτερικό και να είμαι οκ. Αλλά περνάω καλά. Έχω ξαναπάει στο ίδιο χώρο και έχω περάσει καλά. Όπως και πέρναγα καλά και κατά καιρούς με έναν επιχειρηματία που έκανα
5-6 σεζόν μαζί, που η χώρα ήταν τεράστια. Και το ΘΕΑ και το... πώς το λένε μόνο... Το Fever. Το Fever, ναι, ναι, ναι. Πέρναγα πολύ καλά. Όπως έχω περάσει πολύ καλά και στο Βοτανικό. Σαν επιχειρηματίας τώρα λέμε, έτσι. Κατά καιρούς δεν επέλεγα. Πήγαινα στο σχήμα γιατί είχα το αίσθητο που δεν με έχει γελάσει ποτέ ότι θα πάω καλά. Με έχει γελάσει το αίσθητό μου απέναντι στους ανθρώπους. Ενθουσιάζομαι. Τώρα προσέχω. Κοιτάζω το χαρακτήρα, ας πούμε, του αλλού. Αν τουλάχιστον δεν θέλω να έχουμε κοινά στοιχεία, αλλά τουλάχιστον βλέπω πώς φέρεται στους άλλους, γύρω του. Ναι. Αν γύρω του φέρεται εγωιστικά και δείχνει, ας πούμε, μια αλαζονία, δεν μου κάνει σαν συνεργάτης. Εγώ θέλω, ναι, γιατί ξέρεις, αισθάνεσαι πώς εσύ συμπεριφέρεσαι στους συνεργάτες σου και λες, αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα μου θέλουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, άρα μόνο έτσι τα βρίσκω. Και τους φίλους μου τους επιλέγω έτσι. Αν εσύ είσαι σε μένα εντάξει και φέρεσαι καλά και στους άλλους γύρω σου δεν φέρεσαι καλά, ναι, δεν γίνεται. Τότε λοιπόν δεν μου κάνεις για φίλο σε μένα. Βέβαια, κάποιο πρόβλημα υπάρχει που θα βγει στην πορεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι στο χώρο φιλίες δεν έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικές φιλίες τώρα, έτσι. Φίλους μπορεί να έχεις από την Κύθινο που ήσασταν από παιδιά μαζί, αλλά στο χώρο, στη δουλειά στο αυτή. Χώρο, πραγματικές φιλίες. Πραγματικούς φίλους, ας πούμε. Πραγματικούς φίλους όχι. Συμπάθειες ναι. Αλλά φίλους όχι. Γιατί φίλο σημαίνει. Να, ούτε επιχειρηματίες ούτε καλλιτέχνες. Ναι, φίλος σημαίνει, μιλάω... σημαίνει να σε παίρνει μια φορά το μήνα να δει, αν είσαι καλά. Να σε παίρνει μια φορά, έστω να σε δει, ξέρω εγώ. Ας εργάζεσαι σε κάποιο άλλο μαγαζί, ναι. Ας εμφανίζεσαι. Όχι, δεν υπάρχουν φιλίες. Αυτές είναι επαγγελματικές σχέσεις ουσιαστικά. Είναι, είναι δεν... επαγγελματικές σχέσεις. Δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμπάθειες. Είναι τόσο ανταγωνιστικός ο χώρος που δεν αφήνει περιθώρια για πραγματικές φιλίες. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Ο καθένας από εμάς έχει επιλέξει τους δικούς του ανθρώπους που τους ξέρει από χρόνια και πλέον ξέρεις ότι οι καινούργοι φίλοι είναι φίλοι για, λόγω της επιτυχίας σου ή λόγω που αγαπήσαν τα τραγούδια σου ή λόγω. Οι παλιοί φίλοι είναι αυτοί που ξέρουν το σταμάτι. Έτσι πιστεύω ότι είναι και άλλοι καλλιτέχνες. Άρα έχουν κρατήσει τις φιλίες με αυτούς που ταιριάζουν και έχουν κοινά στοιχεία για να κάνουν, βγάλουν και το γέλιο, να βγάλουν το καλαμπούρι χωρίς υστεροβουλίες. Αυτό που έχω εγώ παρατηρήσει, καλά το διαβάζω και σε συνεντεύξου ή το βλέπω σε συνεντεύξου, είσαι πολύ ειλικρινής, δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι θα το πεις. Θεωρείς ότι σε αυτό τη δουλειά, όταν είσαι και τόσο ειλικρινής, αντιμετωπίζεις προβλήματα, δεν δηλαδή πάω... ειλικρίνεια, δηλαδή, έχεις προβλήματα. Γιατί στον χώρο αυτό αισθάνομαι ότι η ειλικρίνεια έχουν πολύ λίγοι. Οι υπόλοιποι έχουν ένα προσωπείο που προσπαθούν. Εγώ δεν θα το πω προσωπείο. Έχουν μια διπλωματία, έχουν έναν τρόπο, επειδή ξέρουν τι σημαίνει lifestyle και ξέρουν τι σημαίνει όταν λες πράγματα που δεν αρέσουν. Λοιπόν, και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι συμπαθής σε όλους. Λοιπόν, εγώ από μικρός δεν με ενδιέφερε αν θα είμαι συμπαθής σε ένα ή όχι. Βέβαια, δεν θέλω να στεναχωρώ τους ανθρώπους. Αλλή μόνο. Αλλά αυτό που αισθάνεσαι θα το πεις. Ναι, κάποια στιγμή. Τώρα όμως πια, εδώ και λίγο διάστημα, έχω αποφασίσει να μην ξαναμιλήσω, να μην ξαναπώ πράγματα που θα κάνουν κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται άβολα. Γιατί το καλύτερο που έχω να κάνω εγώ είναι να τραγουδάω. Αυτό το κάνω πολύ καλά. Το να μιλάω, εντάξει, μετά από πολλές πέτρες που έχω φάει, γιατί η αλήθεια δεν είναι να τη λες σήμερα, και δεν έχει και, δεν έχει και επικαιρότητα, έχει διαχρονικότητα. Εγώ διαχρονικότητα την πήρα, πήρα και τον τίτλο που είπες προηγουμένως, αυθεντικός. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μόνο να τραγουδάω και τίποτα άλλο. Γιατί επειδή δεν ξέρω από διπλωματία και δεν ξέρω τον τρόπο που θα ελιχθώ, και είμαι ομός κάποιες στιγμές και απόλυτος, πρέπει να σταματήσω. Ομός, σκληρός ή απλά λες την αλήθεια με ένα δικό σου τρόπο? Δεν ξέρω. Λέω την αλήθεια. Γιατί μου αρέσει να είμαι δίκαιος, όμως είμαι παρεξηγήσιμος, γιατί ίσως δεν έχω τον τρόπο να την πω. Μπορεί να την πεις με έναν τρόπο που να... Δηλαδή όπως εγώ βρίζω πολύ χαριτωμένα, ας πούμε. Μπορεί να σε βρίσω, να σου πω ένα μπινελίκι και εσύ να ακούσεις, ας πούμε, τη λέξη, ξέρω εγώ, καραμέλα, ξέρω εγώ, να ακούσεις τη λέξη μέλι. Είναι τόσο γλυκό όταν βρίζω, ειδικά στην παρέα μου. Και στον κόσμο, στο κοινό, όταν τραγουδάω, επειδή έχω μια αμεσότητα, λέω κάποια. Ξέρεις, ναι, για να δείτε πιο, για να αλλά σπάσει είναι τόσο όμορφα που είναι χαριτωμένα και περνάνε στον κόσμο. Λοιπόν, το καλύτερο που έχω να κάνω εγώ είναι σε δημόσιες εμφανίσεις όπως τώρα,
να μην μιλάω. Αν δεν μπορώ να πω καλά λόγια που θα είναι ψέματα για κάποιον, δεν θα πεις τίποτα. Δεν πρέπει να πω τίποτα. Mm-hmm. Ωραία. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε ένα ακόμα βίντεο κλιπ και επιστροφή Matt for Greek σε λίγο. Δεν θα της τη χαρίσω. Πες της τελειώσαμε. Επιστροφή Matt for Greeks με το Σταμάτη Γονίδη εδώ δίπλα μου και λέγαμε ότι αυτή η αφοπλιστική σου ειλικρίνεια έχει συσταθεί κάποιες φορές ότι έχει στεναχωρήσει τελικά και αποφάσισες ότι εγώ παιδιά θα τραγουδάω, δεν θα ξαναπώ τα πράγματα έτσι όπως τα αισθάνομαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάς να το αισθάνεσαι, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν έχεις αποφασίσει να, βασικά, να τα καταπίνεις δηλαδή αυτό. Θέλω να κοιμάμαι καλά και κάποιες στιγμές που έχω πει αλήθειες στριφογυρίζω στο κρεβάτι μου. Αισθάνεσαι ότι κάποιον έχει στεναχωρήσει χωρίς να το θέλεις βέβαια? Έχω εκτεθεί, έτσι. Έχω εκτεθεί. Mm-hmm. Σήμερα όταν λες την αλήθεια εκτίθεσαι. Mm-hmm. Δυστυχώς. Λοιπόν, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να μην μιλάω. Να μιλάς με τα τραγούδια σου. Να μιλάω με τα τραγούδια μου και αν μια ερώτηση έχει μέσα ή λες την αλήθεια ή δεν μιλάς, δεν απαντώ. Mm-hmm. Κατάλαβα. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι, είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που συζητάμε μέχρι τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι πια με το τραγούδι, θεωρείς ότι η προσωπική σου ζωή, ο Σταμάτης σου ίδιος είναι πίσω και μπροστά είναι αυτή η μεγάλη καριέρα? Θεωρείς ότι έχεις αφήσει την προσωπική σου ζωή κάποια μεγάλα διαστήματα έστω εκτός για να Θέλω να διορθώσω κάτι. Βεβαίως. Προηγουμένως σου είπα ότι σε μια συνεργασία που ενώ πήγαμε δύο μουσικούς και αυτό δεν ισχύει για τον Γιάννη τον Πάριο, μην γίνω παρεξηγημισυχισμός. Mm-hmm. Τον Πάριο πέρασα πολύ ωραία. Δεν ισχύει για τον Γιάννη τον Πάριο, είναι ίσα ίσα που πέρασα πολύ καλά. Δεν ισχύει, να μην παρεξηγηθώ. Τώρα θα απαντήσω την ερώτηση. Καλά έκανες, γιατί ξέρεις καμία φορά. Ναι, γιατί θα προσέχετε, δεν είναι πια ναι, έτσι. Ναι, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Σωστό, σωστό. Ο Γιάννης ο Πάριος, από ό,τι ξέρουμε, είναι στις συνεργασίες του πάρα πολύ. Mm-hmm. Κυρίως και εντάξει. Αυτό λοιπόν που σε ρώτησα είναι, έχεις βάλει προτεραιότητα για μεγάλα διαστήματα τη ζωή σου τον καλλιτέχνη από την προσωπική σου ζωή? Ναι, αυτό συνέβαινε στις αρχές. Γιατί ήθελα να φτάσω αυτό που είμαι σήμερα. Όμως τώρα έχω σε μεγάλη προτεραιότητα τον εαυτό μου από την αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Με αυτό στην οικογένειά σου. Του χρωστάω πολλά. Του χρωστάω επιτέλους. Πρέπει να τον γνωρίσω και για να είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκοτώσεις το εγώ για να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει να κάνει ένας άνθρωπος. Και ειδικά όταν κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ. Λοιπόν, εγώ είμαι σε καλό δρόμο για το εγώ. Mm-hmm. Και σε καλό δρόμο να γνωρίσω τον εαυτό μου. Και αφιερώνω πολύ χρόνο σε μένα. Mm-hmm. Που δεν είχα αφιερώσει παλιά. Και σαν άσκηση σωματική και σαν πνευματική. Α, ναι, έχεις γυμνάζεσαι, δηλαδή κάνεις Και γυμνάζομαι και κάνω γιόγκα, διαλογισμό και σκέφτομαι πράγματα, τα βάζω σε μια σειρά. Mm-hmm. Έχω μια μέθοδο δική μου, ας πούμε, όταν κάτι με ενοχλεί, mm-hmm. να ξέρω ότι αν εσύ φταίς, ότι εγώ το κουβαλάω. Άρα το αναγνωρίζω και πρέπει να αισθάνομαι ευγνώμων που μου δίνεις αυτή τη δοκιμασία και να σε αγαπάω. Αν καταφέρεις αυτό, ισορροπείς όλη αυτή τη διαδικασία που έχεις κάνει για να γίνεις αυτό, το εγώ. Mm-hmm. Ισορροπείς και είσαι πιο φιλοσοφημένος, ας πούμε, και αγαπάς πιο πολύ τους νέους, αγαπάς πιο πολύ τους ανθρώπους και συγχωρείς πρώτα τον εαυτό σου και μετά όλους τους άλλους δύο φορές. Mm-hmm. Και τους αγαπάς διπλά. Βέβαια. Αυτό τώρα που είπες για νέους ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Βλέπω βοηθάς με την έννοια γράφεις καταπληκτικά τραγούδια, έτσι και αλλιώς, σαν δημιουργός. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχεις δώσει απλόχερα νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες, mm-hmm. τα τραγούδια σου, mm-hmm. για να δοκιμάσουν. Πώς αισθάνεσαι τους νέους καλλιτέχνες, τα νέα παιδιά? Μ' αρέσει να συμμετέχω στο όνειρο του αλλού. Και αν εγώ κάνω επιτυχία σε αυτό που ονειρεύεται μαζί του, τότε κι εγώ αισθάνομαι ότι έχω πάρει και εγώ μια. Τι έχεις προσφέρει κάτι. Έχω πάρει και εγώ μια ικανοποίηση και έχω πάρει και ένα παράσημο παραπάνω mm-hmm. σε αυτό. Και στις δουλειές σου είναι νέα και κάτι άλλο. Mm-hmm, αν προσέξεις, κάποιοι mm-hmm. καλλιτέχνες, οι οποίοι δυστυχώς το λέω για να τα ακούσουν από αυτήν την εκπομπή, να το διορθώσουν.
όταν πάνω στο πρόγραμμά σου καλείς ένα συναδελφό σου που είναι νέος καλλιτέχνης να τραγουδήσεις μαζί του, του παραχωρείς τη θέση σου δεξιά, τον προτείνεις. Δηλαδή βλέπω πολλούς καλλιτέχνες που είναι πολύ αγαπητοί σε ευρύ κοινό, που όταν έρθει ο μικρός ο τραγουδιστής τον βάζουν αριστερά. Δεν χρειάζεται να κάτσεις δεξιά για να δείξεις τον κόσμο ότι είσαι. Ο κόσμος έχει ξεχωρίσει και ξέρει ποιος είσαι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δείξε λίγο ευγένεια και ταπεινότητα και δώσε μια θέση, mm-hmm. μια προτεραιότητα σε ένα νέο τραγουδιστή που έχει όνειρα, για να πάρεις και στο σεβασμό τον κόσμο. Αυτό το δίνω, δεν μπορώ να συμβουλέψω τώρα πια. Τώρα εγώ μοιράζομαι απόψεις, δεν δίνω συμβουλές. Λέω τι κάνω εγώ και έχω αγάπη από τον κόσμο. Ναι. Βέβαια όταν το λες εσύ είναι και, πώς το λέω, είναι μετά από τόσα χρόνια και τόσα πράγματα που έχεις κάνει. Όταν έβγαινα με καλλιτέχνες, μαλώνανε mm-hmm. στην τηλεόραση και γελούσα με αυτό. Ποιος θα κάτσει δεξιά μου για να φαίνεται ότι είναι πρώτος καλύτερος από μένα. Ενώ είμαστε το ίδιο στον κόσμο και σε πωλήσεις και σε επιτυχίες. Και καθότανε mm-hmm. πριν κάτσω εγώ, ξέρω, γρήγορα εκεί να μην του πάρω τη θέση, ας πούμε. Και μετά ο άλλος έτυχε να είμαστε τρεις, πάλι καθότανε στη μέση για να κάτσω εγώ αριστερά. Καθόμουν αριστερά. Δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Και τέτοιες εποχές τώρα τέλος πάντων στον κόσμο περνάνε. Αυτά έχουν τόσα προβλήματα. Δεν περνάνε, γιατί ο κόσμος τώρα είναι ανοιχτές οι κεραίες. Ναι. Κάποτε ήταν ο όχλος, γι' αυτό υπήρχαν και ο χριστιανισμός. Μίλαγε με παραβολές ο Χριστός, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας σαν μονάδα να επιλέξει να έχει τη διανόηση που έχει τώρα. Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και ο κόσμος βλέπει πολύ καλά και ξεκάθαρα. Απλά εγώ είπα τη γνώμη μου mm-hmm. ότι πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στους νέους τραγουδιστές. Του καλείς απάνω στο πρόγραμμά σου, τραγουδήσει μαζί σου. Τον καλείς, είτε τραγουδίσεις είτε τραγουδιστής, τον βάζεις δεξιά σου και του δίνεις μια θέση, τον δείχνεις στον κόσμο. Δεν τον βάζεις αριστερά να δείξεις εσύ. Εσύ είσαι ο αρχηγός του μαγαζιού και αυτή τη στιγμή που τον καλεί. Άρα λοιπόν αυτό είναι εγωιστικό και δεν περνάει καλά κάτω. Ίσως οι πιο νέοι το κάνουν αυτό. Ίσως οι πιο νέοι το κάνουν αυτό γιατί νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια. Οι νέοι έχουν το σεβασμό απέναντί σου. Γιατί πάνω σε σένα έχουν κάνει όνειρα. Mm-hmm. Εσύ πρέπει να κερδίσεις το σεβασμό του κοινού. Ναι, και να μην γκρεμίζεις και τα όνειρα ενός παιδιού που τέλος πάντων θέλει. Δεν να τα γκρεμίζεις άμα το βάλεις αριστερά. Και αυτός και αριστερά θα κάτσεις. Και πάλι θα είναι. Ναι, εντάξει, σωστά. Και θα σου δείξει. Αν το βάλεις δεξιά όμως, θα εκπλαγεί. Και θα πει αυτός δεν είναι μόνο τραγουδιστής, δεν είναι μόνο καλλιτέχνης. Είναι και άνθρωπος που πνευματικά είναι κάπως πιο ψηλά. Και έχεις το σεβασμό του υποσυνείδητα και συνειδητά. Και από αυτόν και από το κοινό. Mm-hmm. Ωραία. Εμείς θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Matt for Greeks σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Τελειώσαμε. Matt for Greeks συνέχεια στο δεύτερο μέρος. Σταματή. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι μέσα στα φώτα, μέσα στον κόσμο, κόσμος στα καμαρίνια, κόσμος πάνω στην πίστα, και αυτό όσο να είναι σου τραβάει ενέργεια, έτσι, τόσος κόσμος να σε βλέπει, να λέει για σένα. Εγώ αισθάνομαι όταν βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους ή σχολιάζω, όχι ακριβώς, αλλά αισθάνεσαι ότι σου παίρνει ενέργεια. Δεν σου παίρνει, Σου δίνει και σου παίρνει, δεν είναι και λαβίν. Mm. Πρόσεξε όμως, αυτοί όλοι που είναι από κάτω, γι' αυτό σου λέω η δουλειά μας έχει να εγώ. Σαν επωνυμία και σαν εμφάνιση. Θες δεν θες. Όταν παίρνεις, παίρνεις από πολλούς. Και όταν δίνεις, δίνεις σε πολλούς. Άρα, έχεις τη δύναμη και την ενέργεια πολλών ατόμων. Αν ξέρεις και την κρατήσεις όπως πρέπει και τη διαχειριστείς σωστά και τη μεταδώσεις όπως πρέπει, υπάρχει τέτοια αμεσότητα και τέτοια ισορροπία και τέτοια ομορφιά που είναι κάτι το ασύλληπτο, mm-hmm. που δεν το ζουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή, ούτε ένα ζωγράφος που είναι καλλιτέχνης μπορεί να το ζήσει. Δηλαδή, ό,τι δεν έχει χειροκρότημα, δεν έχει αυτό που νιώθουμε. Το χειροκρότημα είναι ότι αυτό που έκανες αρέσει. Άρα έχει θετική ενέργεια. Πολύ θετική ενέργεια, βέβαια. Όταν τελειώνεις το βράδυ από το μαγαζί, αυτό που αισθάνεσαι είναι... νιώθεις γεμάτος, νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις ότι έχεις δώσει ό,τι έχεις μέσα σου, δηλαδή χρειάζεσαι χρόνο για σένα, θα... Πρέπει να χαλαρώσεις λίγο. Μετά αν έχεις ταυτόγραφα, ας πούμε, όλο και κάποιος, εγώ αφήνω και βγαίνουν φωτογραφία μαζί μου ο κόσμος, γιατί θα ήθελα κι εγώ, ας πούμε, σε ένα μεγάλο τραγουδιστή, όπως είναι, σου λέω, Stevie Wonder, ξέρω, που τον θαυμάζω, να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Θα ήταν για μένα
πολύ όμορφο συνέστημα. Γιατί θα είχα κάτι από αυτό που μου αρέσει. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν ανθρώπους που έρχονται και τους αρέσει αυτό που κάνω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να μην, να τους αρνηθώ το να βγάλω μια φωτογραφία. Άρα το καμαρίνι σου μπαίνει κόσμος, να είμαι, όσο και κουρασμένος να είμαι, όσο και ατιμέλητος να είμαι και τα μαλλιά μου να είναι ακτένιστα και υδρωμένος να είμαι, σκουπίζομαι λίγο και βγαίνω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχεις ακόμα και αυτό να κάνεις. Mm-hmm. Το κάνεις με αγάπη και έτσι αυτό δεν σε κουράζει και τόσο. Για να τα διαστήματα χαλάρωσης που χρειάζεσαι, φεύγεις, πας στο... Εγώ κάνω ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί πλέον εμείς είμαστε βετεράνοι, είμαστε guest σε ένα πρόγραμμα. Όταν περάσεις τα 55, τα 50 με σου πω, πρέπει να είσαι guest. Από τη στιγμή που θα βγεις δεύτερο πρόγραμμα, mm-hmm. αυτό το κάνεις μόνο σε εμφανίσεις στο εξωτερικό ή κάπου επαρχία που εκεί θέλουν να σε χορτάσουν. Να κάνεις δύο εμφανίσεις, αλλά μέσα στην πρωτεύουσα που σε ξέρουνε θα κάνεις μία εμφάνιση καλή και θα αφήσεις μετά στους νέους να, πάρουνε... να κάνουν και πριν και μετά. Κάνουν... Εσύ τους κάνεις ένα ωραίο διάλειμμα μέσα στο μια ωραία διασκέδαση αυτό. Όταν φεύγεις λοιπόν, τι σου αρέσει να κάνεις? Μου είπες στην αρχή σπίτι ότι μου. Σ' αρέσει να φύγεις να πας στο σπίτι σου, έτσι, ή στο νησί σου. Δηλαδή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις από μια σεζόν, από ένα σχήμα, θα πας στο νησί να χαλαρώσεις? Το πιο αγαπημένο μέρος που υπάρχει για μένα είναι ο χώρος που μένω. Mm-hmm. Το σπίτι μου, η φωλιά μου. Το σπίτι. Εκεί λοιπόν ηρεμώ, ξεκουράζομαι. Καταρχήν δεν βλέπω τηλεόραση. Μόνο όταν μου πούνε ότι σε αυτήν την εκπομπή παίζεις εσύ ή συνέβη κάτι έκτακτο ή... Κάτι συγκεκριμένο τέλος πάντων. Το ντοκιμαντέρ μου αρέσει να βλέπω ή ότι έχει σχέση με το διάστημα. Και ότι έχει σχέση με τα μεταφυσικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φίλους, κόσμο. Δεν βλέπω τηλεόραση. Η οθόνη είναι μαύρη, ναι. Ή θα δεις απάνω τα νούμερα του κίνο. Γιατί ναι. Εγώ παίζω, ας πούμε, 30 κληρώσεις με μισό ευρώ, 11 νούμερα. Και αυτά τα παρακολουθώ. Εντάξει, αυτό είναι... Αυτή είναι η τρέλα μου. Θα δεις τα νούμερα και δεξιά θα δεις στην οθόνη την άλλη, ίντερνετ, θα δεις το πόκερ έτοιμο. Που θα πω με το 5 ευρώ, ξέρω εγώ, να μπω σε ένα τουρνουά. Αυτό με ξεκουράζει. Σε χαλαρώνει. Το μυαλό μου με χαλαρώνει, δεν σκέφτομαι. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό να είσαι ήρεμος και χαλαρός και να μην σκέφτεσαι, γιατί αυτό φέρνει υγεία και πνευματική και σωματική. Σίγουρα. Έχεις και γυμναστική και από ό,τι μου είπες, κάνεις πολλά πράγματα. Δεν κάνεις μία γυμναστική, δεν είναι ότι πας για περπάτημα. Κάνω όλο τον κύκλο. Κάνεις όλο τον κύκλο. Κάνω το περπάτημα, κάνω μετά κοιλιακούς, μετά κάνω βάρη. Κάνω τον κύκλο όλο. Πόδια, ξέρω εγώ, πισίνα. Πώς αισθάνεσαι που τα κάνεις όλα αυτά, δηλαδή αισθάνεσαι το όταν υδρώνεις, φεύγουν οι τοξίνες, όχι μόνο οι τοξίνες. Αλλά υπάρχει μια ουσία που ρέει από τον εγκέφαλο που όταν εσύ κάθεσαι σε έναν καναπέ σου φέρνει κατάθλιψη. Και αυτό δεν είναι ωραίο, γιατί σε κάνει αναγκαστικά μετά την κατάθλιψη και τρως και γίνεσαι λάσπη. Λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το νερό που κυλάει. Το νερό που κυλάει το πίνεις. Όταν είναι σταματημένο το νερό και γίνεται βάλτος, άμα το πεις, θα αρρωστήσεις και θα πεθάνεις. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι και το σώμα. Πρέπει να κινείται. Mm-hmm. Ωραία. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Είναι η τελευταία μας ερώτηση. Τελειώνουμε εδώ τη συνέντευξή μας. Mm-hmm. Σε λίγο θα ανέβεις στο Match Stage για να σε απολαύσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η διάκριση που λένε εμπορικό και ποιοτικό τραγούδι. Υπάρχει τέτοιο, αυτή η διάκριση, γιατί την ακούμε πολύ συχνά. Κάνει εμπορικό, κάνει λαϊκό. Τι σημαίνει αυτό? Κοίταξε, δηλαδή ότι αρέσει τον κόσμο, δεν εμπορικό είναι... Εμπορικό είναι ότι πουλάει. Και ποιοτικό είναι ότι πουλάει τώρα. Υπάρχουν και τραγούδια, μπορεί να λένε σχρόλογα μέσα και να λένε κάποιες βλακίες που είναι πολύ επικαιρά. Ναι, επικαιρά. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και τραγούδια διαχρονικά που μιλάνε με έναν άλλο τρόπο και εκφράζεσαι διαφορετικά. Εγώ τα τραγούδια δεν έχω τη δυνατότητα να τα πουλήσω, να προς τα έξω, να τα σερβίρω. Ναι, ναι. Είμαι ερωτικός καθαρά και νομίζω δεν έχω ταυτότητα. Είμαι λαϊκός, ελαφρολαϊκός ή ξέρω εγώ. Είμαι ό,τι τραγουδήσω, θα το πω με τον τρόπο μου και αν μου αρέσει εμένα, έχω ελπίδες να αρέσει και στον κόσμο. Mm-hmm. Αν δεν μου αρέσει εμένα και το κάνω. Έχει τύχει όμως και τραγούδι σαν το Έτσι για την περίεργα ταινίδα ή το Όλα σ' αγαπάνε, που μου το επέβαλα να το πω γιατί άρεσε στους παραγωγούς και είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο, βέβαια, εντάξει. Ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην πρώτη μας εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πραγματικά, θα πάει η σεζόν πολύ είμαι καλά. Γούρικος. Είμαι γούρικος. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν πάω πρώτη φορά σε κάποιον, μετά είναι ακόμα και κορίτσια που έχω βάλει σε βίντεο κλιπ και έχουν παίξει, έχουν διακριθεί και έχουν
στη ζωή τους, έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει και καλούς γάμους. Και... είμαι πολύ γουρικός στη ζωή των άλλων, γιατί έχω πολύ θετική ενέργεια. Ωραία. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, Matt for Greeks, σε πολύ λίγο στα Μάτης Γονίδης, στο Matt Stage. Πάμε να τον απολαύσουμε. Όσο δυνατά.